Εκ μέρους της Γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, χαιρετίζουμε τη σημερινή πανελλαδική συνάντηση του Μετόπου Αγώνας Σπουδαστών και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που το προηγούμενο διάστημα συναντηθήκαμε στις εκατοντάδες αντιυπεριαλιστικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για να καταδικάσουμε τη σφαγή στην Παλαιστίνη από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για πατρίδα ελεύθερη και ανεξάρτητη. Οι πολύμορφες δράσεις και πρωτοβουλίες στα πανεπιστήμια υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και καταδίκης της ελληνικής επιλογής στο μακελιό στη Γάζα ενώνονται με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, εκφράζοντας τη γνήσια διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών. Φανερώνουν ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με το δίκιο, στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού μέχρι τη νίκη. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους φοιτητές που ζουν και σπουδάζουν στη χώρα μας. Και από το σημερινό βήμα βροντοφωνάζουμε και απαιτούμε λευτεριά στην Παλαιστίνη. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που βαδίσαμε μαζί στον δρόμο του αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους και στη μετατροπή της χώρας μας σε πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε στόχο αντιπίνων, που διατρανώσαμε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους άλλους λαούς. Στις σημερινές συνθήκες που οξύνονται οι ανταγωνισμοί και η επιθετικότητα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Ρωσία και την Κίνα, που ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία μένεται εδώ και δύο χρόνια και απειλεί με γενίκευσή του, που δεκάδες εστίες πολέμου καίνε σε όλη την Ιδρώγειο, αποτελεί μονόδρομο ή πάλι ενάντια στο σάπιο σύστημα που γεννά την πτώχεια, την εκμετάλλευση, τους ανταγωνισμούς, τους πολέμους και την προσφυγιά. Αναδεικνύεται το καθήκον να δυναμώσει ο αγώνας για απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε υπεριαλιστικό οργανισμό, για να κλείσουν και να ξεκουμπιστούν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις, για να μην παραχωρηθεί ούτε σπιθανή γης, νερού και αέρα για νέες βάσεις που προορίζονται για το μακέλεμα των λαών. Η συμμετοχή των φοιτητικών συλλόγων στην Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις βάσεις αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την οργάνωση της δράσης το επόμενο διάστημα. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, εδώ στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά χτυπά σήμερα η καρδιά του φοιτητικού κινήματος. Η συμμετοχή από 125 φοιτητικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα φανερώνει ότι μπροστά στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και των κομμάτων του υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα αντίστασης που δυναμώνει κάθε μέρα και που χρειάζεται να δυναμώσει ακόμη περισσότερο στο επόμενο διάστημα σε κάθε αμφιθέατρο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, παντού. Πάει πολύ την ώρα που η χώρα μας φιγουράρει μεταξύ των πρώτων κρατών μελών του ΝΑΤΟ για δαπάνες που δεν έχουν καμιά σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα, τα πανεπιστήμια να υποχρηματοδοτούνται και να μην υπάρχουν αίθουσες και ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Οι δαπάνες για την φοιτητική μέρημνα να περικόπτονται, με αποτέλεσμα φοιτητές να παγώνουν στις εστίες ή να αναγκάζονται να κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με τα πανάκριβα νίκια και το τσουτερό κόστος ζωής. Μας γεμίζει αισιοδοξία και περηφάνεια που η νέα γενιά, οι φοιτητές, μαζί με τους καθηγητές και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, ορθώνουν τείχος στην παραχάραξη της ιστορίας μέσα από τα προγράμματα σπουδών και στη μετατροπή των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων σε παραμάγαζα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχειρούν να υποτάξουν τα ενέργεια και τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας στις υπηρεσίες του κεφαλαίου και των πολεμικών τους σχεδιασμών. Οι αγωνιστές του αντιπολεμικού αντιπεριαλιστικού κινήματος είμαστε στο πλευρό σας, στον αγώνα σας για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές,
για πτυχία με αξία και δουλειά και με δικαιώματα. Είμαστε στο πλευρό σας, στην πάλη σας, ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που υποτικεύει το δικαίωμα στη μόρφωση, που φορτώνει με ακόμη μεγαλύτερα βάρη τη λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά της, που υποβαθμίζει τα πτυχία και τις σπουδές σας. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, και από αυτό το βήμα, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους νέους που υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό και τη χώρα της δημοκρατίας και της καταστολής. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανονατοικούς πολεμικούς σχεδιασμούς. Να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά το σύνθημα «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά». Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, το κοινό συμφέρον των φοιτητών, των εργαζομένων, των γυναικών δεν είναι τα υποβαθμισμένα πτυχία, το διαρκές κυνήγι δεξιοτήτων, η δουλειά από ήλιο σε ήλιο, η ακρίβεια, η φτώχεια, η φρίκη του πολέμου, αλλά ο αγώνας για τη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή που μας αξίζει. Η ζωή της νέας γενιάς δεν μπορεί να μπει στο ζύγι κόστους ωφέλους. Τα όνειρα της νέας γενιάς δεν μπορούν να βγουν σε πληστηριασμό. Οι λαοί μπορούμε και πρέπει να βαδίσουμε το δικό μας δρόμο μέχρι την τελική νίκη. Να βάλουμε τα θεμέλια για ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους με τους άλλους λαούς. Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει. Ανίκητος δεν είναι ο υπεριαλισμός. Ανίκητοι είναι οι λαοί όταν αποφασίσουν να βγουν στο προσκήνιο της ιστορίας και με τις βάρκες τους να χτίσουν ένα κόσμο στον πόη των ονείρων, στον πόη των ανθρώπων, στον πόη των πραγματικών μας αναγκών. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή.